Περάσουμε όμως στον δεύτερο ομιλητή μας, τον κύριο Ταγαράκη, τον Αριστοτέλη, ο οποίος είναι ερευνητής του Ινστιτούτου Βιοοικονομίας και συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Έρευνα. Καταρχάς, θα ήθελα λίγο να διορθώσω κάτι. Είμαι ερευνητής στο Ινστιτούτο Βιοοικονομίας και Αγροτεχνολογίας, που είναι ένα από τα 5 Ινστιτούτα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης του ΕΚΕΤΑ. Τώρα, παρακαλώ, μπορούμε να προχωρήσουμε να έχουμε μια παρουσίαση να κάνω. Μπορούμε να προβάλλουμε την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, στην ουσία, η δικιά μου παρουσίαση είναι το πρακτικό κομμάτι. Το Ινστιτούτο λαμβάνει μέρος σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο ονομάζεται BioCircular και είναι ακριβώς πάνω στο θέμα της κυκλικής γεωργίας με χρήση τεχνολογιών γεωργίας ακριβίας. Τώρα, αρχικά θα μιλήσουμε λίγο για κυκλική γεωργία, τι είναι, λίγα πρακτικά θέματα. Θα μιλήσουμε λίγο για γεωργία ακριβίας, τον ορισμό και έπειτα θα περάσω λίγο εντάχει πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα ευφυείς συστήματα στην κυκλική γεωργία. Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος έχουμε αναπτύξει ένα πληροφοριακό σύστημα, το οποίο διαχειρίζεται όλη αυτή την πληροφορία από όλα αυτά τα συστήματα. Και στο τέλος θα μιλήσουμε λίγο για τα ωφέλη της χρήσης όλων αυτών των συστημάτων κυκλικής γεωργίας και ψηφιακής τεχνολογίας. Κυκλική γεωργία, μπορούμε να πούμε ότι χοντρικά ότι είναι στη γεωργία τα συστήματα στα οποία επαναχρησιμοποιούμε όλους τους πόρους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από το ίδιο το σύστημα. Τώρα, στο δικό μας το project είναι μια εφαρμογή σε μια καθετοποιημένη μονάδα, κτηνοτροφική μονάδα. Και είναι καθετοποιημένη διότι έχουμε στην ίδια τη φάρμα έχουμε τόσο την φυτική παραγωγή, το κομμάτι της φυτικής παραγωγής, όσο και της ζωικής. Τώρα, έτσι ξεκινάει ο κύκλος λοιπόν από την φυτική παραγωγή, δηλαδή καλλιεργούμε μέσα στη φάρμα την καλλιέργεια που θέλουμε για να παράξουμε τη ζωοτροφή. Έπειτα τη ζωοτροφή που παράγουμε, την τροφοδοτούμε στη ζωική παραγωγή για να θρέψουμε τα ζώα που σταυλίζουμε. Και έπειτα από τη ζωική παραγωγή έχουμε κάποια ζωικά απόβλητα, τα οποία στο σύστημά μας το κυκλικό τα επεξεργαζόμαστε και τα επαναφέρουμε στο σύστημά μας είτε ως λίπανση μέσω κοπριάς και τα λοιπά, από τα οποία επιστρέφουν πάλι στο χωράφι, είτε μπορούμε να παράξουμε και ενέργεια, την οποία μετά να τη χρησιμοποιήσουμε στις εγκαταστάσεις της ζωικής της ζωικής μονάδας, της κτηνοτροφικής μονάδας. Τώρα, το δικό μας το πρόγραμμα αφορά την εφαρμογή σε καθοδοποιημένη μονάδα, γαλακτοκομική μονάδα μικρομεσαίας δυναμικότητας, που είναι και οι περισσότερες παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα. Αυτό που κάνουμε είναι ενσωματώνουμε εργαλεία εφιούς γεωργίας και εφιούς μεταποίησης σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης της αλυσίδας παραγωγής. Τώρα, αυτό που κάνουμε εμείς δηλαδή, έχουμε τους εισιτήρες σε κάθε στάδιο της παραγωγής και μελετάμε πώς γίνεται, μελετάμε όλες τις παραμέτρους σε κάθε στάδιο της παραγωγής και δίνουμε στον παραγωγό τη δυνατότητα να πάρει κάποιες αποφάσεις. Για ένα τέτοιο κυκλικό σύστημα, καταρχάς, για να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο σύστημα, πρέπει να κάνουμε καταγραφή όλων των διαδικασιών. Σε μια τέτοια παραγωγική διαδικασία έχουμε τρία βασικά στάδια. Στην αρχική που έχουμε την καλλιέργεια της παραγωγής για να παράξουμε τη ζωοτροφή. Έπειτα τη ζωοτροφή αυτή τη χρησιμοποιούμε στο ενδιάμεσο στάδιο που είναι η θρέψη των αγελάδων και η παραγωγή του γάλακτος. Και στο τέλος το τελικό στάδιο είναι η επεξεργασία του γάλακτος και η μεταφορά. Τώρα σε αυτό το σύστημα κάθε παραγωγική υπομονάδα έχει τις εισροές και τις εκροές της. Τώρα, στο πρώτο στάδιο, στο αρχικό στάδιο της καλλιέργειας, οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε είναι κυρίως ενέργεια, νερό, λιπάσματα, σπόρο, αγροχημικά. Τώρα, με την χρήση τεχνολογιών γεωργίας ακριβίας, εμείς προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε όλες αυτές τις εισροές και ούτως ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην εφαρμογή. Οι εκροές, φυσικά, είναι η ζωοτροφή που βγάζουμε την παραγωγή από το χωράφι, την οποία θα τη χρησιμοποιήσουμε για τη θρέψη των
Αγελάνο συγκεκριμένη περίπτωση. Και φυσικά έχουμε και έκκληση διαφόρων ρήπων, που είναι οι αρνητικές επιπτώσεις της γεωργίας, τόσο στον αέρα, στο έδαφος, όσο και στον υδροφόρο ορίζοντα. Είναι τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων, υπολείμματα και διάφορες άλλες εκροές. Επίσης, στο ενδιάμεσο στάδιο έχουμε το ζωικό κεφάλαιο, το οποίο κυρίως καταναλώνει ενέργεια και νερό. Και φυσικά, σαν βασική εισρωή, έχει την ζωοτροφή, η οποία έρχεται από το πάνω, από το προηγούμενο στάδιο. Και σαν η βασική εκροή είναι φυσικά το γάλα που παράγεται και ζωικά απόβλητα, τα οποία, όπως είπαμε, τα επεξεργαζόμαστε για να τα χρησιμοποιήσουμε ως λίπασμα πάλι πίσω στο χωράφι. Και κάποιοι ρήποι που εκλείονται από τα ζώα. Στο τελικό στάδιο, φυσικά, είναι η επεξεργασία και η μεταφορά του γάλακτος. Έχουμε κυρίως κατανάλωση ενέργειας και έκκληση ρήπων για τη μεταφορά. Τώρα, δύο κουβέντες για το τι είναι η γεωργία ακριβίας. Σύμφωνα με την παραδοσιακή γεωργία, η παραγωγή παραδοσιακά εφάρμοζαν μια σταθερή ποσότητα σε όλο τον αγρό. Όμως το πρόβλημα είναι ότι τα αγροτεμάχια δεν είναι ομοιόμορφα. Έχουν παραλλακτικότητα, η οποία μεταφράζεται σε παραλλακτικότητα τόσο στην ανάπτυξη των φυτών μέσα στο χωράφι, όσο και στην παραγωγή και την ποιότητα. Έτσι λοιπόν έχει αναπτυχθεί ένα καινούριο κόνσεπτ παραγωγικής διαδικασίας στον αγρό, με την εφαρμογή ισρών σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του κάθε σημείου του αγρού. Συνεπώς, περνάμε από ένα στάδιο, όπως βλέπουμε αριστερά στην εικόνα, με συγχωρείτε, όπου εφαρμόζουμε την ίδια ποσότητα σε όλο το χωράφι, με τη δεξιά εικόνα, όπου χωρίζουμε το χωράφι σε τεμάχια, σε ζώνες, και κάνουμε διαχείριση ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τεμαχίου. Τώρα, για να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο, χρησιμοποιούμε ένα μεγάλο... Υπάρχουν πληθώρα εισιτήρων που χρησιμοποιούνται για τη χαρτογράφηση. Αυτοί οι εισιτήρες μπορεί να είναι είτε εγκατεστημένοι σε δορυφόρους, που παίρνουμε δορυφορικές εικόνες και τις επεξεργαζόμαστε για να κάνουμε τις ζώνες μας, είτε από αεροπλάνα, αεροφωτογραφίες. Τώρα, τελευταία, φυσικά, είναι πάρα πολύ μοντέρνα μέθοδος με τα μη επανδρομένα, τα μικρά, τα αεροσκάφη, τα drones, όπως λέμε, κοινώς, τα οποία έχουμε μεγάλη γκάμα αισθητήρων εκεί πέρα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και επίσης, κάτω αριστερά, όπως βλέπετε, υπάρχουν και αισθητήρες οι οποίοι μπαίνουν πάνω στον γεωργικό εξοπλισμό, πάνω στον ελκυστήρα, είτε στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι μια ράμπα ψεκασμού που πάνω έχει αισθητήρες. Και αυτοί οι αισθητήρες διαβάζουν στην ουσία εκεί που κάνει την εφαρμογή ο παραγωγός, διαβάζουν το φυτό και μεταβάλλουν την ποσότητα ανάλογα σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γεωργία ακριβίας. Τώρα, στην επόμενη διαφάνεια, είναι στην ουσία η εφαρμογή που κάνουμε εμείς, είναι από το χωράφι, από τα πειραματικά που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Στην μεσαία φωτογραφία, βλέπετε, είναι ένας χάρτης θερμοκρασίας του καλαμποκιού που έχουμε, το πειραματικό μας, το οποίο μας δείχνει τις διαφορές θερμοκρασίας στα διάφορα κομμάτια του χωραφιού. Δεξιά έχουμε το ορθομοσαϊκό σε RGB εικόνα, σε υψηλής ανάλυσης. Τώρα, όπως είπαμε, σύμφωνα με αυτά, μπορούμε να βγάλουμε τις ζώνες διαχείρισης και να διαχειριστούμε το χωράφι ανάλογα. Επίσης, μεγάλο κομμάτι σε μια τέτοια καθετοποιημένη μονάδα είναι και η χρήση συστημάτων αισθητήρων για το ζωικό κεφάλαιο. Εμείς χρησιμοποιούμε, όπως και οι περισσότεροι, συστήματα IoT, στα οποία είναι συνδεμένοι διάφοροι αισθητήρες παρακολούθησης τόσο για τις συνθήκες σταυλισμού των αγελάδων συγκεκριμένη εφαρμογή, όπως παρακολουθούμε μέσα στο βουστάσιο τη θερμοκρασία. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε την υγρασία, ταχύτητες ανέμου και πληθώρα άλλων παραμέτρων. Επίσης, έχουμε και τους αισθητήρες παρακολούθησης και συμπεριφοράς και της κατάστασης των αγελάδων, που είναι αυτά τα κολάρα, τα συγκεκριμένα, τα γνωστά, τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την κίνηση των αγελάδων, τον μυρικασμό, θερμοκρασία του σώματος, να ανιχνεύουν διάφορες άλλες παραμέτρους. Βέβαια, όλα αυτά τα συστήματα δεν θα είχαν καμία συγκεκριμένη εφαρμογή και κανένα αποτέλεσμα αν δεν υπήρχε ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα,
το οποίο να λαμβάνει όλα τα δεδομένα, από όλα, τόσο από την φυτική παραγωγή όσο και από τη ζωική παραγωγή, και να κάνει τις ανάλογες αναλύσεις και να δίνει αποτελέσματα για τον παραγωγό, αυτά αποτελέσματα. Ένα τέτοιο έχουμε αναπτύξει κι εμείς και σας παρουσιάζω εδώ, είναι η αρχική σελίδα της εφαρμογής. Δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό, στην ουσία μπαίνει και δίνει στο χωράφι του έχει ένα ημερολόγιο και βάζει όλες τις λειτουργίες που κάνει στο χωράφι. Έτσι μπορεί να έχει κάποια γραφήματα για το τι γίνεται στο χωράφι του, ποσοστά κτλ. Επίσης υπάρχει και το κομμάτι, αυτό είναι το κομμάτι της φυτικής παραγωγής. Μπορεί να πάει σε κάθε χωράφι μέσα. Το σύστημα αυτόματα τραβάει φωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες, τις οποίες μπορεί να επεξεργαστεί και να δώσει ζώνες διαχείρισης στον παραγωγό αυτόματα. Υπάρχει δυνατότητα ο ίδιος ο παραγωγός να βάλει δικά του δεδομένα μέσα, τα οποία είτε τα παίρνει χειροκίνητα από το χωράφι, είτε από παράδειγμα η δεξιά εικόνα είναι ένα ορθομοσαϊκό από drone που έχει σκανάρει ο παραγωγός. Και φυσικά να βγάλει ζώνες διαχείρισης και για να κάνει καλύτερη διαχείριση του αγρού του. Και εδώ παίρνει το ζωικό κομμάτι, το κομμάτι για το ζωικό κεφάλαιο, που έχουμε τους αισθητήρες μέσα στο χωράφι του IoT, οι οποίοι παρακολουθούν συνεχώς την κατάσταση μέσα στις εγκαταστάσεις. Μπορούν, εδώ πέρα συγκεκριμένα έχουμε θερμοκρασία, υγρασία εντός των εγκαταστάσεων, σταυλισμού και ταχύτητα ανέμου και ο αρισμός. Και επίσης υπάρχει δυνατότητα, το σύστημα που μόνο του μπορεί να συνδέεται με εμπορικούς μετεωρολογικούς σταθμούς, οπότε παίρνει και μετεωρολογικά δεδομένα για πρόγνωση καιρού και για αποθήκευση δεδομένων καιρού, τα οποία χρησιμοποιούνται από το σύστημα. Και επίσης, φυσικά, είναι και συνδέονται διάφοροι τύποι μετεωρολογικών σταθμών ιδιωτικών που μπορεί να έχει ο παραγωγός στο χωράφι. Οπότε να έχει εξατομικευμένα δεδομένα για το χωράφι του συγκεκριμένα. Τώρα, εν κατακλείδη, όλα αυτά τα συστήματα κυκλικής γεωργίας που σας παρουσίασα βοηθούν στην παρακολούθηση των διαδικασιών σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της αλυσίδας παραγωγής. Εμάς είναι γαλακτοκομική μονάδα, δηλαδή παραγωγή γάλακτος, αλλά θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα, κτηνοτροφική. Αποτέλεσμα είναι η διευκόλυνση των διαδικασιών για την παραγωγή του πιστοποιημένου προϊόντος και άρα διευκολύνει και πάρα πολύ την εκκλησιμότητα. Μπορούμε να πάμε δηλαδή σε πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε επίπεδο εντός του αγρού να κάνουμε εκκλησιμότητα, να ξεκινήσουμε σε επίπεδο αγρού και όχι μόνο σε επίπεδο φάρμας. Επίσης, φυσικά, βοηθάει το σύστημα αυτό τον παραγωγό να πάρει βέλτιστες αποφάσεις σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής. Αποτέλεσμα είναι η αύξηση, εφόσον κάνουμε βελτιστοποιημένη διαχείριση, η αύξηση της απόδοσης της χρήσης των εισρωών. Εφόσον κάνουμε καλύτερη χρήση των εισρωών, έχουμε μειωμένες εισρωές στο σύστημα, άρα και μεγαλύτερο οικονομικό όφελος για τον παραγωγό. Ελαχιστοποιούνται έτσι η παραγωγή ζωικών αποβλήτων λόγω της κυκλικότητας του συστήματος που έχουμε. Συνεπώς, ελαχιστοποιούμε, συνέπεια όλων των παραπάνω είναι η ελαχιστοποίηση των απολειών των θρεπτικών συστατικών και των αγροχημικών. Και φυσικά αυτό οδηγεί σε μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Και οδηγώντας σε μια πολύ πιο πράσινη γεωργία από ό,τι είχαμε παλαιότερα. Και εδώ πέρα τελειώνει η παρουσίασή μου. Ήθελα να σας ευχαριστήσω. Και δεν ξέρω αν έχετε κάποιες ερωτήσεις.